Γεια σας φίλοι μου. Το βίντεο που βλέπουμε αφορά μια καινούργια πίστα, είναι η D-Day. Είδατε ότι ξεκινήσαμε από το spawn point της μίας ομάδας και σιγά σιγά θα κατευθυνθούμε προς το άλλο μέσω της παραλίας που είναι εδώ πέρα. Η πίστα ονομάζεται D-Day, δεν έχει βγει ακόμη, θα βγει στο patch 9,7. Ναι, τώρα παίζουμε το 9,6 το οποίο ήταν και πρόσφατο, πότε θα βγει το 9,7 δεν ξέρω πότε θα είναι. Είναι επίσημο ότι θα την δούμε πάντως, τουλάχιστον από όσα έχω διαβάσει, γιατί την πίστα δεν την έχω δει. Αυτό το βίντεο έχω δει που έχει κυκλοφορήσει και θα σας πω μερικά πραγματάκια έτσι όπως τα διάβασα και εγώ στο ίντερνετ και θα σας τα μεταφέρω όσο καλύτερα μπορώ. Καταρχήν να δούμε λίγο την πίστα. Αυτό είναι το σημείο όπου είναι η παραλία και είχε ξεκινήσει η απόβαση. Τουρέτα από Panzer 3 μάλλον ενσωματωμένο σε οχυρωμένη θέση. Φυσικά δούλευε όπως δούλευε και στο άρμα, μπορούσε δηλαδή και να περιστρέφεται και να ρίχνει. Η παραλία με τα διαρματικά εμπόδια σίγουρα στην κανονική παραλία είχε πολύ περισσότερα από αυτά. Εδώ όμως φαντάζομαι ότι η εταιρεία δεν έβαλε, γιατί αν έβαζε τόσα πολλά δεν θα περνούσαν τα άρματα και δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε. Βλέπετε τώρα κάποια περάσματα τα οποία πηγαίνουν προς την μέσα πλευρά του εδάφους, ας την λέμε ενδοχώρα για να την καταλαβαίνουμε και όχι παραλία, στο εσωτερικό. Λένε ότι αυτές οι περιοχές θα είναι πολύ καλές για μάχες των heavies. Αριστερά μας είδατε το άλλο spawn point όπου υπήρχε η σημαία, οπότε καταλαβαίνετε που περίπου θα βγαίνουν οι δύο ομάδες. Δεν θα επιτίθεται δηλαδή μία ομάδα από την παραλία και η άλλη θα αμήνεται, γιατί τότε δεν θα ήταν πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι, το καταλαβαίνετε αυτό. Άλλο ένα σημείο που εδώ θα γίνεται της κακομοίρας με τα heavies. Σιγά σιγά μας τη δείχνει όλη. Πολύ ωραία αυτά τα οχυρωματικά έργα και βλέπετε και τις κατασκευές αυτές που έχει για να πηγαίνουν από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτές εδώ, τα χαρακώματα, αυτή τη λέξη προσπαθούσα να βρω τόση ώρα, έτσι ώστε να μπορούν οι στρατιώτες να πηγαίνουν από το ένα οχυρωματικό έργο στο άλλο και να μην τους βλέπουν οι εχθροί, να μην μπορούν να τους ρίξουν. Κατεστραμμένο οχυρωματικό έργο, προφανώς από βομβαρδισμό, αλλά είναι κατεστραμμένο από την πίσω πλευρά. Το κάνανε οι σύμμαχοι αυτό, ποιος ξέρει. Τώρα θα μου λέτε τι λέω, έτσι, εντάξει, δεν έχω και πολλά να πω για την πίστα, οπότε θα σχολιάζω ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι για να γεμίσει λίγο η ώρα. Αυτό που λένε βασικά είναι ότι στην πίστα θα μπορεί να παίξουν όλοι οι παίκτες αναλόγως με το στυλ που παίζει ο καθένας και αναλόγως την περιοχή που θα πηγαίνει. Στα πιο ψηλά μέρη, πιο μέσα στο έδαφος ας πούμε, λένε ότι θα υπάρχουν και κάποιες περιοχές όπου τα light tanks θα μπορούν να παίζουν αρκετά καλά, ειδικά μετά τον nerf που έχει γίνει στα TDs, γιατί θα έχει πολλές περιοχές όπου θα μπορούν τα light tanks να μετακινούνται και να κρύβονται αρκετά καλά, παράλληλα όμως θα κάνουν και spot, οπότε θα παίζουν έναν πολύ καλύτερο ρόλο από αυτόν που παίζανε πριν. Και πάλι λέω ότι δεν έχω παίξει στην πίστα φυσικά, αυτό το βίντεο έχει κυκλοφορήσει. Και ό,τι έχω διαβάσει στο ίντερνετ σας το μεταφέρω. Όταν θα παίξουμε το παιχνίδι με το patch 9,7 θα δούμε και πόσο ισχύουν όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Μιλάνε και για πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην πίστα.
δείτε αυτό το κτίριο, ας πούμε, κατά πόσον έχετε το μηχάνημα για να τα δείτε όλα αυτά, δεν ξέρω. Το δικό μου δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Περιμένω και την καινούργια την κάρτα. Όχι, την καινούργια στο σέρβις ήταν, τέλος πάντων. Εδώ τώρα έχει γίνει πολύς ντόρος, βλέπετε μπροστά αριστερά ένα Tiger. Έχει γίνει πολύς ντόρος με αυτό το Tiger, γιατί λένε ότι την εποχή που έγινε η απόβαση στην Νορμανδία δεν υπήρχαν Tiger σε αυτή την περιοχή. Εντάξει. Υπήρχαν κάποιες εφεδρίες με Panzer, όπως είπαμε, οι οποίες αργήσαν να έρθουν, οπότε λογικά δεν υπήρχαν ούτε Panzer. Βέβαια, εφόσον υπάρχουν και κατεστραμμένα Sherman, αυτό το βίντεο θεωρητικά πάντα πρέπει να τραβήχτηκε μετά την D-Day, αφού έχει γίνει ήδη η απόβαση. Εντάξει. Ούτως ή άλλως η εταιρεία δεν προσπαθεί να πει ότι είναι 100% ακριβής ιστορικά, αλλά έγινε συζήτηση, παιδί μου. Το κάνουμε και εμείς τώρα, να έχουμε κάτι να λέμε. Βλέπετε τις περιοχές. Σίγουρα εδώ είναι περιοχή για light tanks, έτσι ανοιχτά που είναι. Υπάρχουν όμως και σπιτάκια στα οποία μπορείτε να κρυφτείτε από πίσω και φυσικά δεν θα είναι και distractable τα περισσότερα από αυτά. Και από ό,τι λένε, η πίστα θα είναι, το spawn θα είναι ένα north, ένα στο βορρά και ένα στο νότο. Οπότε όπως θα το βλέπετε στο mini-map, λογικά θα φαίνεται ένα στο επάνω σημείο του mini-map και το άλλο στο κάτω. Και ευτυχώς τα οχυρωματικά αυτά έργα είναι ανενεργά, έτσι. Δεν θα σας ρίχνουν, ούτε θα ρίχνουν στους αντιπάλους. Καλό αυτό. Οχυρωματικό έργο με δίχτυ προκάλυψης επάνω. Έχει φάει και μία οβίδα εδώ δεξιά, το βλέπετε πάνω δεξιά στην πρόσωψη. Έχω και μία έτσι απορία, άραγε θα κάνουν κάποια αντίστοιχη ιστορική μάχη στην οποία να ξεκινάνε οι σύμμαχοι από την παραλία και να πρέπει να πάρουν μια σημαία προς το εσωτερικό, να κατευθύνονται προς το εσωτερικό. Θα είναι δύσκολα, αλλά λογικά θα, αν δώσεις μεγαλύτερες δυνάμεις στους συμμάχους, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα ισορροπίας, θα καταφέρουν να το ισορροπήσουν. Αυτό δεν είναι το ναυάγιο της Ζακύνθου, αφού είναι στη Γαλλία. Και εδώ βλέπουμε κάποια άρματα τα οποία εμένα μου μοιάζουν σαν στρατιωτικά σκάφη. Αποβατικά. Άρα το βίντεο είναι μετά την απόβαση. Λέω τώρα. Καλή φαίνεται η πίστα από το βίντεο. Και μου φαίνεται και αρκετά μεγάλη. Δεν ξέρω τώρα αν πραγματικά είναι μεγαλύτερη και πόσο μεγάλη είναι σε σχέση με τις άλλες πίστες του παιχνιδιού. Αλλά θα το δούμε, είπαμε. Καλά να είμαστε μέχρι τότε. Αυτή ήταν λοιπόν η πίστα, το βιντεάκι μάλλον της πίστας, το οποίο κυκλοφόρησε. Ελπίζω να σας άρεσε σαν βιντεάκι και ελπίζω να ανυπομονείτε και εσείς σαν και εμένα να παίξουμε σε αυτή την πίστα, να δούμε τι γίνεται πραγματικά και όχι να κάνουμε εικασίες από αυτά που μας δείχνουν.
Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο του World of Tanks, να είσαστε καλά.